Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει όχι μόνο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Θέλω να σας θυμίσω δηλώσεις προεκλογικά ότι η όραμά μου είναι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφύγουμε από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και να πετύχουμε μια ουσιαστική συμφιλίωση του πολίτη με τον αστυνόμο. Αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο ο Υπουργός, λέγοντας ότι όταν ο πολίτης αντικρίζει τον αστυνομικό, να τον αντιμετωπίζει ως φύλακα, άγγελο και προστάτη, να μην φοβάται, να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται ότι είναι ο άνθρωπος που θα προστρέξει για να τον προστατεύσει. Και θέλω να επισημάνω ότι το αγαθό της ασφάλειας είναι ένα σημαντικό αγαθό που οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί πραγματικότητα για κάθε πολίτη. Ήρθα λοιπόν σήμερα εδώ ενώπιον σας για να κοινοτοποιήσω, λέγοντας το απολύτως αυτονόητο, ότι το έργο της ελληνικής αστυνομίας είναι εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά σημαντικό. Άλλωστε εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, καλύτερα από τον καθένα, πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια του κάθε ανθρώπου, το δικαίωμά του να ζει και να κινείται χωρίς φόβο. Το έργο σας είναι σημαντικό, γιατί η τήρηση των νόμων, η αντιμετώπιση του εγκλήματος, η προστασία των πολιτών αποτελεί το θεμέλιο για την αδιατάρακτη και ομαλή αναπαραγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αν όλα τα παραπάνω είναι εγγυήσεις του Συντάγματος, τότε η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση και την εφαρμογή τους. Είναι όμως το έργο σας, εκτός από σημαντικό, ταυτόχρονα και εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τα σώματα ασφαλείας, ιδιαίτερα η αστυνομία, είναι εκείνη που αποτελεί την εμπροστοφυλακή της κοινωνίας στη σύγκρουσή της με το οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα κυβέρνηση έχει απόλυτη συνείδηση αυτής της δυσκολίας και θα κάνει τα πάντα ώστε να συνδράμει στην βελτίωση των συνθήκων εργασίας, στην ασφάλεια των αστυνομικών, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ρόλο της η αστυνομία αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα. Το μεγάλο ζητούμενο για κάθε δημοκρατική χώρα του κόσμου είναι αυτό. Μια αστυνομία που θα είναι απολύτως αξιόμαχη, θα λειτουργεί αποτελεσματικά και ταυτόχρονα θα τηρεί κατά γράμμα αυτά που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Μια αστυνομία ικανή να επέμβει άμεσα και καθοριστικά εκεί όπου χρειάζεται, αλλά και ταυτόχρονα φιλική προς τους πολίτες και με απόλυτο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και στις δημοκρατικές ελευθερίες. Μια τέτοια αστυνομία αξίζει την εκτίμηση όλων μας και μπορεί να κάνει μια χώρα υπερήφανη τόσο για την ασφάλεια που παρέχει προς τους πολίτες, όσο όμως και για το σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώματα και συνταγματικές ελευθερίες που επιδεικνύει. Η αντίληψη ότι οι νόμοι που κατοχυρώνουν τις συνταγματικές ελευθερίες υπάρχουν για να προστατεύουν τους κάθε είδους κακούς και εγκληματίες και ότι η αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν αυτούς τους νόμους δεν τους παραβιάζει, είναι μια αντίληψη οπισθοδρομική, επιτρέψτε μου την έκφραση υπερσυντηρητική, το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι μια αντίληψη απολύτως εσφαλμένη. Διότι ειλικρινά εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους αποτελεσματικότητας και επαγγελματικότητας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μια αντίληψη αντιδημοκρατική,
αν θεωρεί ότι η τάξη και η ασφάλεια υπάρχει μόνο εκεί όπου δεν υπάρχουν δικαιώματα και ελευθερίες. Όμως είναι κυρίως μια αναποτελεσματική αντίληψη, διότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα σημαίνει να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνένεσης πάνω απ' όλα και κοινωνικής συμφωνίας. Πιστεύω ότι στα πρόσωπά σας θα βρω τους πρώτους χάρη στην εμπειρία σας, διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον, έχω μια θεωρητική προσέγγιση και ο Υπουργός ως εγκληματολόγος, πολύ καλύτερη από μένα, αλλά όσοι τα βιώνετε στη ζωή και στην πράξη έχετε άλλου είδους εμπειρίες ισορρεύσης. Πιστεύω λοιπόν ότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι διαστρέβλωση αυτό που σας είπα πιο πριν, να νομίζει κανείς ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει τη δουλειά της αν το Σύνταγμα και οι νόμοι παραβιάζονται. Το αντίθετο. Το γόητρο της αστυνομίας και ο μεγάλος σεβασμός που της οφείλει η κοινωνία για τη δουλειά που κάνει σε καμιά περίπτωση δεν κερδίζονται με υπερβάλλοντα ζήλο ούτε με κατάχρηση εξουσίας. Κερδίζονται με υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, απόλυτο και άψογο επαγγελματισμό και με σεβασμό στους νόμους και με συνείδηση ότι πάνω απ' όλα επιτελείται ένα λειτουργήμα και δευτερευόντως φυσικά επάγγελμα, εργασία, γιατί θα πω και στη συνέχεια θεωρώ ότι δεν πρέπει και αυτή την πτυχή να την παραβλέψουμε. Για να αφήσουμε λοιπόν στην άκρη κάθε είδους προκαταλήψεις που συνδέονται με παλαιότερες εποχές και περιόδους, θα σας πω το εξής. Πράγματι, ο πολίτης χαίρεται όταν βλέπει τον αστυνομικό να κάνει σωστά τη δουλειά του. Πράγματι, ο πολίτης χαίρεται όταν βλέπει τον αστυνομικό στη γειτονιά. Όταν βλέπει τον αστυνομικό όχι ως αυτόν που θα τον υποβάλλει σε ελέγχους ή που θα του καταστήλει δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά αυτόν που θα βρίσκεται εκεί την κρίσιμη στιγμή όταν απειλείται η ασφάλειά του. Και μία από τις προτεραιότητές μας, την οποία εξαγγείλαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι να ξαναφέρουμε τον αστυνομικό εκεί όπου ο πολίτης τον χρειάζεται, στη γειτονιά. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, ότι ο αστυνομικός ασκεί ένα επικίνδυνο λειτουργήμα προκειμένου να διασφαλίσει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι η ανταπόκριση στο καθήκον είναι πολλές φορές σκληρή, πάνω από τα μέσα όρια στα οποία δοκιμάζονται και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, καθημερινοί άνθρωποι στις δουλειές τους. Ταυτόχρονα όμως ο πολίτης γνωρίζει, βλέποντας τον αστυνομικό με τη στολή του, ότι εκτός από πολίτης με στολή ασκεί και εξουσία και επομένως απαιτεί τον σεβασμό για τον ίδιο, τον πολίτη, αλλά και για όλους τους άλλους γύρω του. Δεν πρόκειται να ισχυριστώ σε καμία περίπτωση ότι το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Άλλωστε, όπως κανείς δεν εκτιμά μια αστυνομία που υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας της, έτσι δεν εκτιμά και μια αστυνομία ανίκανη να επιτελέσει το ρόλο της, όσο φιλική και αν είναι προς τον πολίτη. Το στοίχημα λοιπόν είναι η πιο άρτια ανταπόκριση και στις δύο πλευρές της κοινωνικής απέτησης. Στην διασφάλιση της τάξης και στο σεβασμό του συντάγματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για το επίπεδο και το έμψυχο δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας, η πεποίθησή μας είναι ότι ο στόχος αυτός είναι απόλυτα φυκτός. Και θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα διαθέσει προς την κατεύθυνση αυτή κάθε δυνατή βοήθεια.
Η δική μας αντίληψη για το τι χρειάζεται σήμερα ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος αναλύεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός που αντιμετωπίζει το νομικό, όχι μόνο ως εκτελεστικό όργανο, αλλά πρώτα απ' όλα ως άνθρωπο, ως εργαζόμενο με ανάγκες και δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες εργασίας του αστυνομικού, τα μέσα που παρέχονται, οι όροι με τους οποίους κάνει την υπηρεσία του και βεβαίως οι αποδοχές του πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό του. Και επιτρέψτε μου, όπου ακούτε τη λέξη αστυνομικό, σε αυτά που θα πω να βάζετε δίπλα και τη λέξη πυροσβέστης και τη λέξη πολιτική προστασία. Αναφέρομαι σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που ασκούν το λειτουργήμα της πολιτικής προστασίας, που έχουν ως έγνοια και ως σκοπό να προστατεύσουν τον πολίτη.